Επιστοπικά από το Υπουργείο, μάθαμε την ιστορία μας. Πάμε εδώ, δεν έχει ενδιαφέρον. Γιατί, ωραία, είναι μεγάλο ζήτημα για το τι γίνεται και πώς ενσωματώνονται εντός και εκτός εισαγωγικών οι μετανάστες εδώ σε αυτή την κοινωνία. Πάμε να το δούμε. Όταν το είδα, Learn Greek for free, νομίζω είναι η πρώτη που πήρα τηλέφωνο. Μπράβο, Ελλάδα, δεν μου δώσατε την ευκαιρία να το μάθω. Δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά της η κυρία Φλούτουλα από φυλάκου από την Αλβανία, όταν διαπίστωσε ότι η χώρα που τη φιλοξενεί 8 και πλέον χρόνια, της προσέφερε δωρεάν το δικαίωμα να μάθει ελληνικά. Η επόμενη κίνησή της ήταν να στέψει να υποβάλει αίτηση ώστε να παρακολουθήσει το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό. Μια μέρα ήρθε κάποιος, ένας Έλληνας, και μου λέει «Μην βρω εμάς», που σημαίνει «Καλησπέρα σας». Και είναι από πού και εντάξει, τόσο καλά, λέω «Ένας Έλληνας, μου λέει τη γλώσσα μου, μην βρω εμάς, καλησπέρα σας». Λέω «Μήπως κάνω λάθος και δεν μιλάω τη γλώσσα». Αυτός ο άνθρωπος που μένω εδώ, τη γλώσσα της δεύτερης πατρίδας, λέμε, «Σούτρα, πού είσαι, wake up, είσαι, πρέπει να πας». Καθηγήτρια γλυκών στη χώρα και μητέρα δύο παιδιών, η Φλούτουλα που το όνομά της σημαίνει πεταλούδα, έκανε διάφορες δουλειές στην Ελλάδα για να τα βγάλει πέρα. Baby sister, υπάλληλος ξενοδοχείου, ιδιαίτερα γλυκών, ενώ τον τελευταίο καιρό είναι άνεργη. Τη συναντήσαμε σε ένα καφενείο μεταναστών στο Μπουκάκι. Η ευκαιρία για γνώση που τη δόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Διαβίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας την έκανε, όπως λέει, καλύτερο άνθρωπο. Το τελευταίο βιβλίο ήταν στα ελληνικά «Ποτέ χωρίς την κόρη μου». Μου άρεσε πάρα πολύ και νομίζω είναι ένα τρόπο να μάθω καλύτερα ελληνικά. Είμαστε τη γυναίκα μου μέσα ίντερνετ και μου είπε να πω εκεί είναι καλύτερα η σχολή για να μαθεί, για να μιλάμε εύκολα, για να διαβάζει, για να γράφουν αυτά, για να μπορεί να διαβάζει τη μερίδα. Όταν παίζει τη ταινία μέσα στη τηλεόραση για να μπορεί να διαβάζει τη λέει. Τώρα πάμε και σινήμα, μπορεί να διαβάζει μέσα τη τηλεγράμματα. Ενώ πριν όλα αυτά που είναι... Τα ούτε καλύμερα δεν ξέρω να λέει. 8 χρόνια ζει στην Ελλάδα ο Κουμάρ Μαντίπ από την Ινδία. Μέχρι πριν λίγο καιρό, παρά το γεγονός πως είναι παντρεμένος με Ελληνίδα, ένιωθε αποξενωμένος από φίλους και την κοινή. Σήμερα το μόνο που τον δυσκολεύει είναι η ορθογραφία. Όταν γράφω είναι πολύ δύσκολα, δηλαδή δεν καταλαβαίνω να φύγω, ας πούμε, αν θα γραφτώ στρίβα, τι θα γραφτώ με ή θα γραφτώ με γιώτα, να γραφτώ με ύψιλο, να γραφτώ... Τώρα είμαστε, είναι με ύψιλο να γραφτούν, αλλά είναι δύσκολα. Αστυνομικός και ηθοποιός στην Ινδία, στη χώρα μας εργάζεται όλη τη νύχτα στο φούρνο. Το πιστοποιητικό επαρκούς γνώσεις της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού θα τον βοηθήσει να βρει μια καλύτερη δουλειά, αλλά και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του στην Ελλάδα. Πολύ χαρά, είναι πολύ χαρούμενο. Και πήρα και καλά βαθμούς και όλοι είναι πολύ χαρούμενοι. Και πήρα τηλεφώνη τη μαμά μου και είναι πολύ χαρούμενη και η γυναίκα μου είναι πολύ χαρούμενη. Λοιπόν, εσύ σου είπανε. Μου είπε μπράβο, στην χαρακτήρια μου είπανε. Εάν είναι μεταναστή, δεν σημαίνει ότι είναι κακό ή ότι περνάει άσχημα, αλλά δεν είναι ποτέ. Όχι, μια χαρά. Εάν έχει στόχο στη ζωή σου και το ακολουθεί, θα το βγάλει πέρα και θα φτιάξει και καλέ την κοινωνία όπου βρίσκεται. Και η Ειρήνα Μιλοστιτσένκο από την Ουκρανία έχει στόχο και τον πέτυχε. Κάνει μεταφράσει από τα ελληνικά στα ρώσικα. Έχει μάλιστα επιμεληθεί τη μετάφραση τουριστικών οδηγών τη Ελλάδα στη ρώσικη γλώσσα, ενώ στα σκαριά βρίσκεται ένα βιβλίο γραμματική ελληνικών. Έχω γράψει ένα βιβλίο το οποίο είναι, αφορά τη γραμματική στην ελληνική γλώσσα και κάποια φαινόμενα, το οποίο θα βοηθήσει ρωσόφωνους να καταλάβουν, να κατανοήσουν καλύτερα τη γλώσσα και θα μάθουν κιόλας από εκεί πέρα. Από το 2004 μέχρι και σήμερα που λειτουργεί το πρόγραμμα υπολογίζεται ότι εκπαιδεύτηκαν 15.874 μετανάστες από χώρες και των 5 Ηπείρων. Από αυτούς οι 4.000 είναι στην Αττική. Απότερος στόχος της Ειρήνας είναι να μεταφράσει τα ρώσικα βιβλία του αγαπημένου της Έλληνας συγγραφέα Αντώνη Σαμαράκη. Έχω διαβάσει τα έργα του και θα ήθελα να το μέλλον να τα μεταφράζω. Οπότε το χαρτάω. Άνθρωποι που βρέθηκαν στην Ελλάδα ξαφνικά, ανατρέποντας την προηγούμενη ήρεμη ζωή τους στη χώρα τους, βρήκαν στην Ελλάδα μια ευκαιρία για μάθηση και γνώση, που τους έφερε κοντά με τον ελληνικό πολιτισμό. Μα, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Εγώ χαίρομαι να βλέπω ανθρώπους και να έχουν στόχους και να τους εκπληρώνουν. Είναι χαρά τη γλύκα έχουν στο πρόσωπό τους. Και να ξαναδείς τα παιδιά αυτών των ανθρώπων. Δεύτερη γενιά, ανέλληνες. Μα ήδη βιώνουμε.